Το ποτήρι της αγανάκτησης ξεχύλισε για τους παράκτιους αλλοίς, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ ως αποζημίωση για τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Κάνουν λόγο για κοροϊδία από πλευράς Υπουργείου και απαντούν με δυναμικές κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο, με την αρχή να γίνεται από την ερχόμενη Δευτέρα με το κλείσιμο των λιμανιών. Τη Δευτέρα έχουμε ήδη προγραμματίσει ποια λιμάνια θα κλείσουν τα λιμάνια και ταυτόχρονα θα επιχειρήσουμε να κατεβάσουμε κόσμο στην Αθήνα. Θα σταματήσουμε τα πάντα ή θα μας εμβολήσουν και θα μας βουλιάξουν. Γιατί ξέρετε, ο πεινασμένος δεν έχει να φοβηθεί πως θα χάσει κάτι. Δεν ρώτησε κανείς αν οι ψαράδες έχουν να πάρουν ψωμί στα παιδιά τους. Δεν ρώτησε κανείς αν κάναν Χριστούγεννα. Δεν ρώτησε κανείς αν κάναν Πρωτοχρονιά. Δεν ρώτησε κανείς αν έχουν να πληρώσουν τον ΕΦΚΑ. Αυτοί καλά τα πίνουν τα ουισκάκια τους και τρώνε τα μπορφιλέ τους στα υπουργεία τους. Ο κόσμος εδώ πέρα πεινάει και υποφέρει. Μόνη μας δουλειά είναι πλέον να κλείσουμε τα λιμάνια. Να ξεμπερδεύουμε, αφού το λέμε τη μια, το λέμε την άλλη, το λέμε την άλλη, δεν καταλαβαίνουν. Σε όλους δίνουνε, αλλά εμάς, δηλαδή εμείς δεν υπάρχουμε. Τι κάνουμε, στην κοινωνία δεν συμμετέχουμε πουθενά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο τέλος. Όλα ακριβήνανε, δολώματα ακριβήνανε, πετρέλα ακριβήνανε. Όλα πάνω, ο καιρός μας πάνε κόντρα, οι φώκες κόντρα, τα λαγόψαρα κόντρα. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, έχω απελπιστεί. Και στο Ηράκλειο αλλοίς βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020 και πρόκειται να διαμαρτυρηθούν με μαύρες σημαίες στα καΐκια τους. Δεν έχουμε πάρει σέντς. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει πάρει κανένας. Έχουμε να πάμε ένα μήνα στη δουλειά, αδυναντούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα, εφορίες, σογάδες, φοιτιάδες, θέλει κυκλοφορία των σκαφών. Θα κάνουμε μία ένδειξη διαμαρτυρίας όλα τα σκάφη της Ελλάδος μέσα στο λιμάνι με μαύρες σημαίες. Ας κοιτάξουν και λίγο έτσι τη θάλασσα κάτω-κάτω. Γιατί είναι αμαρτία νομίζω ότι είμαστε και εμείς. Έχουμε και εμείς παιδιά, εγγόνια. Εχμές προς το Υπουργείο αναφορικά με την καταβολή των χρηματοδοτήσεων αφήνει ο υπεύθυνος για θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής αλλιευτικής πολιτικής της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτων Επαγγελματικών Σκαφών, Δημήτρης Κοτσόριος. Έγιναν πληρωμές περίπου σε 35 ανθρώπους και δημόσια θα δηλώσω κάτι τώρα, παρακαλώ, γιατί αποτελεί σκάνδαλο. Χρηματοδοτήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καν στην λίστα την εγκριτική. Από τον Άγιο Νικόλαο, Βόνιτσας, Ετωλοκαρδανίας. Φέτος ο χειμώνας ήταν άσχημος. Νομίζω ότι όλοι το έχουν ζήσει κακοκαιρίες, βροχές, καταστροφές. Αν συμπολογίσουμε ότι από την 1η του Δεκέμβρη μέχρι 1η του Φλεβάρη τα σκάφη ζήτημα να έχουν βγει 3-4 φορές στη δουλειά 2 μήνες, καταλαβαίνετε. Και μας είχαν υποσχεθεί αυτά τα χρήματα. Επέτες μας έκανουν να είμαστε. Τους ψαράδες τους έχουν επέτες. Περίπου 6.500 αιτήσεις κατατέθηκαν στο επίμαχο πρόγραμμα σε πανελλαδικό επίπεδο, με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων να αποδίδονται στην έλλειψη προσωπικού από το αρμόδιο Υπουργείο.